Βρισκόμαστε στο λιμάνι του Αθηνιού. Εδώ πέρα περιμένουμε να εκτυπώσουμε τα εισιτήρια και περιμένουμε τώρα σε μισή ώρα περίπου, 25 λεπτά, θα φύγουμε για Ίο. Να κάνουμε μια μίνι εξερεύνηση εδώ με τα ποδηλατάκια μας. Αυτό είναι της Φουντινής, το gravel. Έχουμε bikepacking σετάρισμα. Και αυτό είναι το δικό μου. Δεν έχουμε πάρει πολλά πράγματα. Έχουμε πάρει τόσα όσα για να την... για να βγάλουμε στην ουσία μία μέρα στην Ίο. Υπολογίζουμε από δηλαδή με περίπου στα 28 χιλιόμετρα, 58, συγγνώμη, 28 είναι λίγα. Ο καιρός φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλός. Εχθές έβγαλε αρκετό αέρα. Σήμερα φαίνεται πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι μέχρι το βραδάκι, μέχρι τα χαράματα στην ουσία που θα επιστρέψουμε. Πού είμαστε από τη Μη? Μήπως είμαστε στη Μη? Officially. Είμαστε στη Μη. Για τον ανήφορο τώρα. Πάμε προς τη χώρα, στην ουσία είμαστε εδώ στο λιμάνι τώρα και πάμε προς τα πάνω. Ωραία. Φάγαμε κάτι σε ένα φουρνάκο εδώ και πάμε τώρα για τα ανηφόρια. Πάμε για τα καλά τώρα. Καλέ μου, είμαι Γανάρη. Thank you.
Κανάρης στην Ίω, 3 Οκτωβρίου παρακαλώ. Δείτε εδώ. Οκτωβρίου και 3 και ο Κούκος και εμείς μαζί με τον Κούκο. Παραλία Μαγκανάρη, τα νερά πραγματικά είναι κρύσταλλο, έτσι, καμία σχέση, και αν έρθεις από Σαντορίνη που είναι μαύρα τα πάντα και γενικότερα δεν έχει κάποια παραλία, ας πούμε, χρυσαφένια. Δεν θα έλεγα ότι είναι χάλια οι παραλίες, αλλά δεν είναι χρυσαφένια η παραλία όπως έχουμε μάθει και όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τις υπέροχες παραλίες. Αλλά πραγματικά εδώ είναι το κάτι άλλο, δείτε εδώ. Αφήνιες παραλίες του Μαγκανάρη, μετά το ωραίο γευματάκι που είχαμε εδώ στο μοναδικό ταβερνάκι του χωριού, πάρε το τουβάρι εδώ με τη Φωτεινή, παλεύουμε στα τουβάρια. Μα δεν σου δίνει μια μικρή ευθεία έτσι, λίγο να πάρεις λίγο τα πάνω σου, λίγο να στροφάρεις, να ζεσταθείς και μετά κατευθείαν βγαίνεις στην ταβέρνα. 1, 2, 3 ντουβάρι. Ωραία, φίλε. Πήρε το όνομά της στην αρχαιότητα από την λέξη Ία, τα λουλούδια δηλαδή που φύτρωναν άφθονα στο νησί. Κατ' άλλους, το όνομά της το χρωστάει στη φοινικική λέξη Ίος που σημαίνει σωρός από πέτρες. Τα μονοπάτια της Ίου αποτελούν κομμάτι από την ιστορία του τόπου. Αποτελούσαν το δικό δίκτυο του νησιού για αιώνες, ενώ τώρα αποτελούν σημαντικό στοιχείο του τουρισμού του νησιού, τόσο σημαντικό που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO. Η τέχνη της ξερολιθιάς, που μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, είναι το έκτο στοιχείο που εγγράφει η χώρα μας στο αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Και τα μονοπάτια της Ίου, οι ξερολιθικές αυτές κατασκευές που χαράχτηκαν και οριοθέτησαν τις στράτες του νησιού, αποτελούν το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τέχνης. Περιμένοντας το καράβι για να επιστρέψουμε Σαντορίνη, κάναμε αναζήτηση εδώ στην παλιά πόλη μέσα στη Μύο και μας πήρανε μυρωδιές και είπαμε να φάμε μια κρέπα τώρα. Δασταλίες, βραδινές δασταλίες. Μια γλυκιά κρέπα έτσι για τα σχεδόν 60 χιλιόμετρα που κάναμε.